Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υψηλό βαθμό κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών με συντονισμένες ενέργειες από διαβαθμισμένες υπηρεσίες της αστυνομίας σαρώνουν επικοινωνίες, μάρτυρες, υλικό από κάμερες και ανάλυση πληροφοριών για να εντοπίσουν τους δολοφόνους του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ. Οι αρχές μιλούν για οργανωμένο έγκλημα και ψάχνουν στα κείμενα του γνωστού δημοσιογράφου, τον ηθικό αυτουργό. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Καραϊβάζ επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του, καθώς σε λίγη ώρα στη Δράμα τον αποχαιρετούν συγγενείς και φίλοι. Θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Γιάκα που βρίσκεται στον Άλυμο, στο σημείο εκτέλεσης του συναδέλφου, και με τον Άρη Κουτσιούκη που βρίσκεται στη Δράμα. Πρώτα όμως πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. 15-20 δευτερόλεπτα, δηλαδή τίποτα, ένα τσαφ. Αέρας. Σε πλήρη εξέλιξη, οι ερευνές της αστυνομίας για την εν ψυχρό εκτέλεση του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του στον Άλυμο. Είδα τον άνθρωπο, τον εκτελεστή. Είναι ένας άνθρωπος με φαιαοπράσινη στρατιωτικό τζάκετ, ας πούμε, να είναι πάνω από το θύμα και να πυροβολάει. Καμία κουβέντα και μεταξύ τους. Ούτε μιλήσανε ούτε τίποτα. Ήτανε πολύ επαγγελματική δουλειά. Εκτός από τις καταθέσεις μαρτύρων, η αστυνομία έχει πλέον στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας οικίας. Απεικονίσουν τους δύο δράστες να περνούν πάνω στη μοτοσυκλέτα χαμηλού κυβισμού, λίγο πριν γαζώσουν τον άτυχο δημοσιογράφο με 17 σφαίρες, εκ των οποίων οι 10 κατέληξαν στο σώμα του. Από την ανάλυση της εικόνας είναι δυνατή η ταυτοποίηση της μηχανής από τον αριθμό της πινακίδας, παρότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως είναι πλαστή. Ένα βίντεο 300 μέτρα μακριά από το συμβάν. Σε ένα σημείο που έχουν σταματήσει οι δολοφόνοι πριν χτυπήσουν τον Γιώργο Καραϊβάζ, φορούσαν full face και τζόκεϊ. Οι αρχές έχουν βάλει επιτάπητο όλα τα δεδομένα. Εξετάζουν τα ρεπορτάζ με τα οποία ο Γιώργος Καραϊβάζ είχε ασχοληθεί στο παρελθόν και τα άρθρα του στην ιστοσελίδα του blogo.gr. Στα εργαστήρια της Ελλάς βρίσκονται το λάπτοπ και το κινητό του, προκειμένου να διερευνηθούν εξονυχιστικά με εντολή να γίνει ανάκτηση σβησμένων αρχείων μηνυμάτων και επαφών. Επικεντρώνουν σε υποθέσεις ανθρώπων της νύχτας, διαφθοράς και κοινού ποινικού ρεπορτάζ. Οι αστυνομικοί αναζητούν εκείνη τη λεπτομέρεια, το στοιχείο που θα ανοίξει το δρόμο στην έρευνα. Θα ληφθούν καταθέσεις από το οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον που βρίσκεται ακόμα σε σοκ. Θα διερευνηθεί αν υπήρξε απειλή οποιασδήποτε μορφής ή κάτι που τον προβλημάτιζε. Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ αποτελεί έγκλημα ιδεχθές. Η δημοσιογραφική του ιδιότητα στην περίπτωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος που χτύπησαν οι δράστες, το καθαρό όπλο, οι κινήσεις τους πριν και μετά τη δολοφονία δείχνουν επαγγελματίες πληρωμένους εκτελεστές. Συμβόλαιο θανάτου με πιθανότατα εισαγόμενους δολοφόνους από το εξωτερικό, οι οποίοι αμέσως μετά το στιγερό έγκλημα έφυγαν από την Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πληρωμένοι εγκληματίες. Πληρωμένοι εγκληματίες από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, είναι υπό διερεύνηση. Ο τρόπος δηλαδή που έγινε η δολοφονία δείχνει ότι υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό από πίσω. Η κηδεία του συναδέλφου μας δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ θα πραγματοποιηθεί στις 3 το μεσημέρι στον τόπο καταγωγής του, την Καλύφητο Δράμας. Πόρτα συνεχίζουν να ψάχνουν οι αστυνομικοί για βίντεο και μάρτυρες στο σημείο της εκτέλεσης του Γιώργου Καραϊβάζ. Στον Άλυμο βρίσκεται ο Γιάννης Γιάγκας που θα μας πει όλα τα νεότερα από τις έρευνες. Γιάννη. Πραγματικά πόρτα-πόρτα μήνα οι αστυνομικοί ψάχνουν νέες μαρτυρίες και οπτικά υλικά από την ημέρα της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ και όχι μόνο. Πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί ζητούν από τα καταγραφικά των ιδιοκτητών σπιτιών ή καταστημάτων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή υλικά ακόμα και 3 ημερών πριν για να εξακριβώσουν αν υπήρχαν ύποπτες κινήσεις στη γύρω περιοχή το προηγούμενο διάστημα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον, και να τονίσουμε αυτό, τουλάχιστον σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων κάθε κάμερα σπιτιού και κάθε κάμερα καταστήματος έχει ελεγχθεί. Από εκεί και πέρα, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τους αστυνομικούς είναι ακόμα ότι το μηχανάκι με το οποίο διέφυγαν οι δράστες της τυγερής αυτής δολοφονίας δεν έχει βρεθεί ακόμα. Αναμένεται να ζητηθεί και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ώστε να δουν οι αστυνομικοί πόσα και ποια τηλέφωνα ήταν ενεργοποιημένα στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο τη στιγμή της δολοφονίας, καθώς θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι οι δράστες δέχτηκαν κλήση από συνεργό τους, ο οποίος παρακολουθούσε τον Γιώργο Καραϊβά στη διαδρομή του από τα στούντιο του Σταρ μέχρι εδώ τον Άλυμο. Ακόμα οι αστυνομικοί εξετάζουν και τα κείμενα του αστυνομικού συντάκτη, σε περίπτωση που μέσα σε αυτά τα κείμενα κρύβονται αυτοί που ήθελαν να σιωπήσει για πάντα ο Γιώργος Καραϊβάζ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Τώρα, το τελευταίο μας αντίο, κυρίες και κύριοι, θα πούμε. Σε λίγη ώρα η οικογένειά του και οι φίλοι του στο συνάδελφο. Στο αγαπημένο του χωριό, στην Καλύφητο της Δράμας. Ο Άρης Κουτσιούκης βρίσκεται εκεί. Άρη.
Εδώ λοιπόν θα τελεστεί η εξόδια ακολουθία στο ξοκλήσι τη ζωοδόχου πηγή. Κάτι που σύμφωνα με πληροφορίε ήταν επιθυμία του αδικογαμένου αστυνομικού συντάκτη. Όπω καταλαβαίνετε, σε κλίμα πένθου και οδύνη, το κλίμα είναι πολύ βαρύ εδώ στην καλύφη το δράμα, στη γενέτειρα του Γιώργου Καραϊβάζη. Συγγενεί και φίλοι εδώ στον τόπο καταγωγή του μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον. Λένε πω πάντα ήταν περήφανο και πάντα μιλούσε με πολύ αγάπη για το χωριό του, για τον τόπο της καταγωγής του. Δεν μπορούν να πιστέψουν τον τραγικό τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή και τα αναπάντητα γιατί τους πνίγουν. Να σας πω πως ταυτόχρονα προσπαθούν να στηρίξουν την οικογένεια του Γιώργου Καραϊβάζη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά και σε λίγη ώρα θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία μήνα. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ και εμείς μπορούμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, λίγο νωρίτερα τι μας είπε ο θείος του Γιώργου Καραϊβάζη. Αναρωτιόμαστε αυτό το γιατί. Όταν το έμαθα εγώ, η γη έφυγε κάτω από τα πόδια μου. Δεν περίμενα ότι ο Γιώργος να έχει τέτοιο τέλος. Φρικτό τέλος. Αναρωτιόμαστε το γιατί. Αυτό το παιδί το μεγαλώσαμε εμείς εδώ σε αυτή τη γειτονιά, σε αυτό το χωριό. Τον αγαπούσαν όλα τα παιδιά. Είχε φίλους, εχθρούς δεν είχε, βοηθούσε παιδιά. Και ακόμα και στη δημοσιογραφία που ήταν, όποιος μπορούσε να βοηθήσει, τους βοηθούσε. Και αναρωτιόμαστε αυτό το γιατί. Γιατί. Γιατί έφυγε αυτό το παιδί άδοξα. Καλό σου δρόμο, καλέ μας συνάδελφε. Καλό δρόμο, Γιώργο. Επιστροφή λοιπόν στα Θρανία, κυρίες και κύριοι, αύριο για τους μαθητές των Λυκείων. Βασική προϋπόθεση είναι η δήλωση αποτελεσμάτων των self-test, στα οποία θα έχουν υποβληθεί, την οποία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους προκειμένου να μπουν στις τάξεις. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Την ίδια ώρα, αν και το πρόγραμμα με τους εμβολιασμούς συνεχίζεται, το σύστημα υγείας συνεχίζει να ασφυκτεία. Από νωρίς το πρωί είναι διαθέσιμη η υπηρεσία της δήλωσης αποτελεσμάτων των self-test που θα έχουν υποβληθεί οι μαθητές αλλά και οι καθηγητές των λυκείων, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στα Θρανία μετά από πολύ καιρό. Αυτή είναι η σχολική κάρτα που πρέπει να φέρουν μαζί τους έτσι ώστε να μπορούν να εισέλθουν στο σχολείο. Η κάρτα αυτή την εκτυπώνει ο μαθητής και την έχει μαζί του και την δείχνει στον καθηγητή της πρώτης ώρας. Προσέξτε, την δείχνει, δεν την αφήνει. Την έχει μαζί του μέχρι να έχει την αντίστοιχη κάρτα της επόμενης εξέτασης, δηλαδή της επόμενης Πέμπτης. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης της σχολικής κάρτας? Αν δεν υπάρχει εκτυπωτής, ο γονέας, ο κηδεμόνας γράφει μια χειρόγραφη βεβαίωση, στην οποία βεβαιώνεται τα στοιχεία, η αρνητικότητα του τεστ, την οποία επίσης φέρει μαζί το μαθητής ή μαθήτρια και τη δείχνει όταν του ζητηθεί από τον καθηγητή. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του τεστ, είτε είναι αρνητικό είτε θετικό. Υπερτιμημένο χαρακτήρισε το αυτοδιαγνωστικό τεστ ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μιλώντας στο Open. Ο βαθμός της αξιοπιστίας του είναι επαρκής επικουρικά, δεν είναι επαρκής ως κύριο εργαλείο. Το δεύτερο, ότι η προϋπόθεση για να έχει κανείς ένα ορθό αποτέλεσμα είναι η σωστή λήψη, η οποία επειδή είναι δυσάρεστη, δεν είναι εγγυημένη. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων από κορονοϊό. 781 συνάνθρωποι μας δίνουν τη μάχη τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 2.801 νέες μολύνσεις και 75 θάνατοι. Αν έχουμε περαιτέρω αύξηση της διασποράς και περαιτέρω ανάγκη για νοσηλείες και για νοσηλείες εντατική θεραπεία, εκτός από τις απώλειες της COVID, θα έχουμε και παράπλευρες απώλειες. Και όλα αυτά την ώρα που οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά, με τον Υπουργό Υγείας μάλιστα να εκτιμά ότι τον Ιούνιο θα αρχίσουν να εμβολιάζονται οι υγιείς σαραντάριδες. Εικόνες συνωστισμού με εκατοντάδες άτομα να μαζεύονται έξω από τα μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν και αυτό το Σαββατόβραδο. Με το πρόσχημα του ποτού take away, πολλοί νεαροί παρέμειναν στα πεζοδρόμια με την αστυνομία να προσπαθεί να τους διαλύσει. Ίδια εικόνα σε Αθήνα και Πάτρα, όπου σε κάποιες περιπτώσεις στήθηκαν υπαίθρια πάρτι σε πλατείες με ηχεία για χορευτική μουσική. Κορονοπάρτι με μουσική DJ αλλά και αλκοόλ έστησαν το βράδυ του Σαββάτου δεκάδες νεαρά άτομα στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτη. Σύμφωνα με μαρτύριες κατοίκων, οι νεαροί παρέμειναν στην πλατεία χωρίς να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας μέχρι αργά το βράδυ παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες νεαροί με ένα ποτό στο χέρι στέκονται στα πεζοδρόμια έξω από μπαρ και καφετέρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί περιπολούν γύρω από τα σημεία του συνωστισμού, καλώντας τους νεαρούς να διαλυθούν. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, γίνονται αυστηρές συστάσεις και επιβάλλονται πρόστιμα.
Η πέθρια πάρτι στήθηκαν το βράδυ και στην Πάτρα. Δεκάδες νεαροί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Όλγας αλλά και στα ψηλά Αλόνια και με μουσική και ποτά από τα διπλανά μπαρ παρέμειναν μέχρι τις βραδινές ώρες. Εικόνες σαν και αυτές κάνουν τους ειδικούς επιστήμονες να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Από την περιγραφή και μόνο σας διαβεβαιώ ότι σφίγγεται το στομάχι μας. Διότι αυτό ακριβώς θέλαμε να αποφύγουμε. Και γι' αυτό ακριβώς υπήρχε η πρόβλεψη για 3 ώρα ραντεβού, για ραντεβού στα μαγαζιά. Έτσι ώστε να υπάρχει μια κατανομή στον χρόνο των ανθρώπων. Εάν συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, φοβάμαι ότι η Μεγάλη Δευτέρα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας. Μόνο στη Θεσσαλονίκη χθες επιβλήθηκαν 141 πρόστιμα για κίνηση χωρίς το προβλεπόμενο SMS, 22 για μη χρήση μάσκας και 3 σε καταστήματα για παραμονή πελατών έξω από το χώρο τους. Κυριακή λοιπόν με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ο κόσμος έχει βγει έξω. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Να συνδεθούμε πρώτα με τον Γιάννη Ρίγο, ο οποίος, Γιάννη, βρίσκεσαι, αν δεν κάνω λάθος, στην Ακρόπολη, στην Διονυσίου Αεροπαγήτου. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο πίσω σου. Δεν ξέρω αν φοράνε μάσκες και αν κρατούν αποστάσεις. Επίσης, να πω ότι σε λίγη ώρα ο σκηνοθέτης μας θα μας δώσει εικόνα και με το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο Φλίσβο. Εκεί λοιπόν που βρίσκεσαι, πες μας ακριβώς τι γίνεται με τον κόσμο που από ό,τι βλέπω έχει βγει έξω. Από το πρωί μήνα η κίνηση εδώ στην Διονυσίου Αεροπαγήτου είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ο κόσμος βγήκε εκμεταλλευόμενος τον καλό καιρό, καθώς και οι διαδημοτικές μετακινήσεις πλέον επιτρέπονται τα Σαββατοκύριακα. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαν εδώ στην Ακρόπολη να κάνουν τη βόλτα τους, άλλοι για να αθληθούν, να περπατήσουν, κάποιοι άλλοι να πιούν ένα καφέ στο χέρι. Να σου πω ότι όση ώρα είμαστε εδώ, πολύ συχνά περνάνε οι αστυνομικοί, κάνουν μάλιστα συστάσεις σε κάποιες περιπτώσεις όταν οι πολίτες συνοστίζονται. Ωστόσο, αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι όλοι φορούν τις μάσκες και όσο μπορούν προσπαθούν να κρατούν τις αποστάσεις μεταξύ τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στην Θεσσαλονίκη, στον Άρη Κουτσιούκη. Άρη, η ίδια εικόνα, συγγνώμη, με τον Χρήστο Νικολαίδη, η ίδια εικόνα επικρατεί και στην Θεσσαλονίκη, σαν αυτή που είδαμε στο Φλίσβο και στην Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ακριβώς, Μίνα, κυρίες και κύριοι. Περίπου η ίδια εικόνα έχουμε και εδώ, καθώς έχουμε τους τρεις συντριπτικούς παράγοντες να συνυπάρχουν, δηλαδή την κυριακάτικη αργία, τον πολύ καλό καιρό, αλλά και την άρση της απαγόρευσης των μετακινήσεων ανάμεσα στους Δήμους. Έτσι, με βάση αυτούς τους τρεις παράγοντες, έχουμε πάρα πολύ κόσμο να βγαίνει τόσο στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στα πάρκα, αλλά και εδώ στη νέα παραλία στην οποία βρισκόμαστε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει βγει για περίπατο, για μια βόλτα με το κατοικίδιο, για μια ποδηλατάδα ή για απλό βάδισμα. Ενώ από ό,τι παρατηρούμε, στις περισσότερες περιπτώσεις ο κόσμος κρατά τις αποστάσεις, ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν φορούν μάσκα, Μίνα. Στη Θεσσαλονίκη όμως οι καταστηματάρχες, μετά το πράσινο φως των επιδημιολόγων, ετοιμάζονται να ανοίξουν και τα μαγαζιά τους αύριο. Ακριβώς. Λίγα μέτρα πάνω από το σημείο από το οποίο βρισκόμαστε, στο εμπορικό κέντρο της πόλης, οι έμποροι της Θεσσαλονίκης βάζουν τις τελευταίες πινελιές. Κάναμε μια μεγάλη βόλτα στο εμπορικό κέντρο για να δούμε αρκετούς επαγγελματίες να ανοίγουν τα καταστήματά τους για να τα ετοιμάσουν, προκειμένου να υποδεχθούν αύριο την πελατεία τους, έστω και με τη μέθοδο click and shop, click away. Πρέπει να σου πω ότι τουλάχιστον για την αγορά της Θεσσαλονίκης και μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήταν κλειστό, οι έμποροι έχουν ετοιμάσει μεγάλες προσφορές και σημαντικές εκπτώσεις για να υποδεχθούν την πελατεία τους ήδη από αύριο το πρωί, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, Μίνα. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους. Σηκώνουν λοιπόν ρολά αύριο τα καταστήματα, κυρίες και κύριοι, σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με τους εμπόρους να ετοιμάζονται για να υποδεχθούν τους καταναλωτές με click away. Την ίδια στιγμή, σε απόγνωση όμως, βρίσκεται ο εμπορικός κόσμος στην Κοζάνη, όπου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Το πρώτο Σάββατο, με ανοιχτές διαδημοτικές μετακινήσεις, βρήκε τους εμπόρους στο κέντρο της Αθήνας με ανοιχτά τα καταστήματά τους, αλλά χωρίς πελάτες. Ήρθατε βόλτα στην Ερμού. Ναι, με τον αριθμό 6, εφόσον επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Και θα γυρίσουμε πίσω κανονικά, μόνο τη Σαββατοκύριακα. Ψώνια θα κάνετε ή μόνο? Όχι, όχι, δεν έχουμε στείλει μήνυμα για ψώνια. Η κίνηση είναι πάρα πολύ υποτονική. Ναι, μένω στον δρόμο υπάρχει κόσμος, ο οποίος κινείται, αλλά δεν μπαίνουν στα μαγαζιά ή μπαίνουν ελάχιστοι. Οι εμπόροι ζητούν από την Υπουργό Ανάπτυξη Άδων Γεωργιάδη να επιτρέψει τις αγορές click and shop χωρίς ραντεβού και με αριθμό πελατών ανάλογα με τα τετραγωνικά του καταστήματος. Ήταν πολύ πιο συγκρατημένοι οι τζίροι. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι τώρα δουλεύουμε το click inside. Το click inside έχει εξ αντικειμένου μια δυσκολία για την πώληση, διότι πρέπει να κλείσει ραντεβού ο πελάτης για να φτάσει στο κατάστημα και να μπει μέσα.
Και αυτό ασφαλώς δυσκολεύει κατά τη διαδικασία της αγοραπολισίας. Πάντως δεν ήταν κακή εβδομάδα, ήταν μια μέτρια εβδομάδα. Την ίδια ώρα οι καταστηματάρχες στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζονται να ανεβάσουν ρολά αύριο. Όπως εξηγούν, το click away είναι λίγο καλύτερο από το να είναι κλειστή. Ελπίζουμε να ανοίξουμε, γιατί την τελευταία φορά που ξεκινήσαμε έτσι τις αφήσαμε στα μισά. Πλέον είμαστε έτοιμοι για το άνοιγμα. Περιμένουμε να κατέβει ο κόσμος στην αγορά. Έχουμε πάρει όλα τα μέτρα που χρειάζεται. Λίγο πριν ανεβάσουν τα ρολά, οι έμποροι ετοιμάζουν τα καταστήματά τους για το άνοιγμα της Δευτέρας με τη μέθοδο του click away. Με το click away, ένας τρόπος που από το να είμαστε κλειστά είναι καλύτερος, αλλά δεν εξυπηρετεί γενικότερα. Αντίθετα, οι έμποροι στην Κοζάνη δεν κρύβουν την απόγνωσή τους, καθώς στην περιοχή τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Κινδυνεύουμε να χαθεί και αυτή η εορταστική περίοδος του Πάσχα που περιμέναν οι έμποροι να κάνουν έστω κάποιο τζίρο. Ο φόβος για μεγαλύτερη διασπορά υπάρχει, ωστόσο τα self-test μπορεί να αποτελέσουν κλειδί για την όσο το πιο δυνατόν ασφαλή λειτουργία του λιανεμπορίου και μετέπειτα της εστίασης. Με την επόμενη μεγάλη παραλαβή των self-test και το λιανικό εμπόριο θα μπει στη διαδικασία των self-test. Ο Υπουργός Ανάπτυξης απέκλεισε κάθε σκέψη για άνοιγμα των μεγάλων εμπορικών κέντρων, μιας και οι επιστήμονες φοβούνται μεγάλη διασπορά του ιού. Ξεκαθάρισε όμως πως το Υπουργείο πιέζει τους ειδικούς να το επιτρέψουν για οικονομικούς λόγους. Την ώρα τώρα που η Ευρώπη συνεχίζει τον εμβολιαστικό της αγώνα, οι Ευρωπαίοι φαίνεται να έχουν κουραστεί από τα συνεχή μέτρα και τους περιορισμούς. Σε Αυστρία, Δανία και Ολλανδία, αγανακτισμένοι πολίτες βγήκαν στους δρόμους κατά των lockdown, των εμβολίων και των τεστ. Οι δρόμοι της Βιέννης θυμίζουν ρινγκ. Οι διαδηλωτές κατά των εμβολίων και των περιοριστικών μέτρων προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαλύσουν το πλήθος με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν συγκρούσεις και συλλήψεις. Στη Δανία, αρνητές της πανδημίας ξεχύθηκαν στους δρόμους της Κοπενχάγης για να διαδηλώσουν κατά του εμβολιαστικού πιστοποιητικού και των μαζικών τεστ. Ίδιο το σκηνικό και στην Ολλανδία, όπου το κέντρο της πόλης Μπάρν πλημμύρισε με κόσμο που φώναζε συνθήματα κατά του lockdown και των περιορισμών. We want to have freedom and the people can decide themselves what they want and how they want to live. Στη Γαλλία, ένα διαφορετικό σκηνικό. Πάνω από 900 φοιτητές περιμένουν σε μια ατελείωτη ουρά για να πάρουν δωρεάν γεύματα. Η πανδημία έχει κάνει δύσκολη την έβρεση εργασίας και πολλοί δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. La précarité étudiante, elle a pas été identifiée à son niveau réel depuis longtemps et la crise a fait énormément de mal. Στο πεδίο των εμβολίων, η Γαλλία σκοπεύει να παρατείνει την περίοδο μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης εμβολίων τύπου mRNA σε 6 από 4 εβδομάδες με αφετηρία της 14 Απριλίου, ώστε να επιταχύνει το εμβολιαστικό της πρόγραμμα. Στην Αυστρία, ο καγκελάριος Κούρτς λέει πως οι διαπραγματεύσεις για την αγορά του ρωσικού Σπούτνικ έχουν πρακτικά ολοκληρωθεί. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Την έκκλησή του να σταματήσει η ένταση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας εξέφρασε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν μετά την πολύωρη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του στην Κωνσταντινούπολη. Οι δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων, εγγενίασαν και την συνεργασία του στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας. Πάνω από 3 ώρες κράτησε η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη. Το κύριο θέμα της συζήτησης των δύο ηγετών ήταν φυσικά η κινητικότητα των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία και η ένταση των τελευταίων εβδομάδων στην περιοχή. Ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε τη στήριξή του στον Ουκρανό ομολογό του. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir biçimde savundu. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ερντογάν είπε πως στηρίζει την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ οι δύο ηγέτες εγγενίασαν μια πλατφόρμα με τα Υπουργεία τους Εξωτερικών και Άμυνας, προκειμένου να συζητήσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Ми також сьогодні обговорили співпрацю в енергетичній сфері. Значні перспективи має і співробітництво у сфері оборонної промисловості. Це локомотив нашого стратегічного партнерства. Ми з паном президентом обговорили співпрацю у галузі літакобудування. Η ένταση στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας φυσικά απασχολεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως είπε ο σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας της Ουκρανικής ομάδας για τον Ντογκμπάς, ο Λέξι Αρεστόβιτς, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ,
για να συζητήσουν την κρίση στο Ντομπάς. Ukraine is voicing concern about the increase of Russian troops along its eastern border. Officials say it could mean Moscow is getting ready to send forces into the country. But Russia argues its actions are not a threat, saying it can deploy troops wherever it wants within Russian borders. Από την πλευρά του, στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ερντογάν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έριξε την ευθύνη για την ένταση στην Ουκρανία, κατηγορώντας το Κίεβο για επικίνδυνες προκλητικές ενέργειες στο Ντομπάς. Υπαγορευμένη από τον Ερντογάν είναι η απόφαση της τουρκικής δικαιοσύνης για τους απόστρατους ναυάρχους που αντέδρασαν στα σχέδια για τη νέα διόρυγα και κατάργηση της συνθήκης του Μοντρέ. Τη μομφή αυτή αποδίδει στον Τούρκο πρόεδρο, μιλώντας στη Γεωργία Γαρατζιώτη, ο πολιτικός αναλυτής Μπαμπαχάν. Καταγγέλει μάλιστα ότι κατά την προσωρινή τους κράτηση οι ναύαρχοι υφίστανται σκοπίμως κακομεταχείριση. They became enemy and they are being treated very badly. The courts cannot decide by themselves in Turkey. Erdogan dictates the judgments. They let him wait in dark and they don't know what time it is, what day is it is, because they take your watch, everything. You don't know if it's day or night. You lose your vision of reality. That's the purpose of it. And also, they want to hurt them. They want to make them suffer. Ο Τούρκος πολιτικός αναλυτής Εργιούν Μπαμπαχάν καταγγέλει, μιλώντας στο Open, κακομεταχείριση σε βάρος των απόστρατων ναυάρχων όσο παραμένουν υποκράτηση. Όλα αυτά, όπως λέει, συμβαίνουν γιατί με τη διακήρυξή τους οι ναύαρχοι τόλμησαν να απειλήσουν το φαραωνικό σχέδιο του Ερντογάν για τη νέα διόρυγα της Κωνσταντινούπολης. Turkey is a kind of in partnership with Qatar. Also invested in Kanal Istanbul, Erdogan's son-in-law, his son, his party members. It's grandiose project for Erdogan to leave his legacy like Mustafa Kemal when he dies. But it's also a project to make money. Erdogan believes the construction is the best way to make money for himself and his family. Is there a case Erdogan's new plan for Istanbul's canal disrupt Russian-Turkish relations? Russia made an announcement that they follow it very closely. Any change to it will put in danger Turkey's relation with Russia. It's very important for Russia to have a dominance in Black Sea and feel secure in that region. I'm not sure Turkey will dare to change the balance of power in Black Sea against Russia. Σε μια άνευ προηγουμένου πρόκληση προχώρησε η Τουρκία λίγα 24 ώρα πριν το ταξίδι του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα. Ο διευθυντής επικοινωνίας του Ερντογάν υποστήριξε ότι η Ελλάδα φιλοξενεί τρομοκράτες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν ακόμα και επιθέσεις αυτοκτονίας στην Τουρκία. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν άμεση και είχε χαρακτήρα προειδοποίησης. Ξεπερνάει κάθε όριο η τουρκική προπαγάνδα. Ο διευθυντής επικοινωνίας του Ερντογάν, Φαχρεντίν Αλτούν, ο οποίος μαζί με τον Ιμπραχήμ Καλίνη είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες του Τούρκου Προέδρου, με ανάρτησή του στο Twitter κατηγορεί την Ελλάδα για υπόθαλψη τρομοκρατίας. Η Ελλάδα φιλοξενεί τρομοκρατικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένου του ΠΚΚ. Από ένα υποτιθέμενο στρατόπεδο προσφύγων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τρομοκράτες σχεδιάζουν επιθέσεις συμπεριλαμβανομένων βομβιστικών επιθέσεων αυτοκτονίας εναντίον της Τουρκίας, συμμάχου του ΝΑΤΟ, ακριβώς όπως οι πραγματικοί πρόσφυγες αφήνονται νεκροί στο Αιγαίο. Ήρθε η ώρα να τερματιστεί η ατιμορρησία της Ελλάδας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε άμεσα με μια σκληρή ανακοίνωση. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σπήλωσης της εικόνας της Ελλάδας μέσω της προβολής απαράδεκτων μυθευμάτων. Ερώτημα δημιουργεί η επιλογή του χρόνου εμφάνισης τέτοιων ανυπόστατων και φεδρών ισχυρισμών. Ο στενός συνεργάτης του Ερντογάν συνοδεύει την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο προβάλλονται σκηνές από την απόπειρα πραξικοπήματος και τη σύλληψη, τη σύλληψη ο Τσαλάν, αλλά και τους Τούρκους αξιωματικούς που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα. Εάν η Τουρκία κρατήσει μια καλή συμπεριφορά, θα πάω. Ελπίζω και ελπίζω ότι και εκεί θα υπάρξει μια επανέναρξη συνεννόησης. Δεν έχω υπεραισιοδοξίες. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποια θα είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας. Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε μια θετική ατζέντα με την Τουρκία, υπό τον όρο ότι η Τουρκία θα διατηρήσει και θα ενισχύει την αποκλιμάκωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει να φλερτάρει επίμονα με το Κάιρο στην προσπάθειά της να μπει σφήνα στις ελληνογυπτιακές σχέσεις. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του, μεταφέροντας τις ευχές του για το Ραμαζάνι, την ώρα που η φρεγάτα Ναβαρίνο συνεκπαιδευόταν με το Αιγυπτιακό ναυτικό ανοιχτά της Αλεξάνδρειας. Την
ίδια μέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σάμεχ Σούχρη είχε και ο Νίκος Δένδιας, προκειμένου να είναι ενήμερος για την επιχειρούμενη τουρκική διείσδυση στην ελληνογυπτιακή συνεργασία. Η Ελλάδα συνεχίζει την πολιτική των συμμαχιών μέσω των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων. Αύριο ξεκινάει στην ελλαδική επικράτεια με τη συμμετοχή 6 χωρών η μεγάλη διακλαδική άσκηση Ηνίωχος. Στη Βρετανία τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς οι προετοιμασίες για την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου μονοπολούν το ενδιαφέρον του τύπου, η κηδεία του Δούκα του Εδιμβούργου θα τελεστεί σε κλειστό κύκλο. Περισσότερα θα μας πει από την αίθουσα σύναξης η Βάνα Κουτρούλου. Βάνα. Καλό μεσημέρι. Εθνικό πένθος λοιπόν για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι τις 17 Απριλίου, την ημέρα της κηδείας του πρίγκιπα Φιλίππου. Όλα αυτά βέβαια σε στενό οικογενειακό κύκλο με μια λιτή τελετή. Μόνο 30 άτομα θα παρευρεθούν σε αυτή την τελετή στο κάστρο Windsor, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Τα εγγόνια του πρίγκιπα Φιλίππου, οι πρίγκιπες Βίλιαμ και Χάρι, θα σταθούν για πρώτη φορά δίπλα-δίπλα στην κηδεία. Να θυμίσουμε μετά την πολύκρωτη συνέντευξη του ζεύγου Σάσεξ στην Όπρα Γουίνφρεϊ. Και στην κηδεία θα παρευρεθεί ο πρίγκιπας Χάρι, όπως είπαμε, χωρίς όμως την σύζυγό του, τη Μέγκαν, η οποία είναι έγκυος και λόγω της εγκυμοσύνης ο γιατρός της συμβούλευσε να μην παρευρεθεί, όπως έχει επιβεβαιώσει και τα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ. Τώρα λόγω από εκεί και πέρα. Ακριβώς. Απόν θα είναι και ο πρωθυπουργός, ο Μπόρις Τζόνσον, λόγω των περιοριστικών μέτρων. Η σωρός, να πούμε, του Δούκα του Εδιμβούργου δεν θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Την ημέρα της κηδείας του, η σωρός θα μεταφερθεί από το κάστρο του Γουίνστορ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου με μια ειδικά διαμορφωμένη Land Rover. Μίνα. Βάνα, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς πάμε να δούμε τις πρώτες δηλώσεις του πρίγκιπα Καρόλου για το θάνατο του πατέρα του. As you can imagine, my family and I missed my father enormously. He was a much loved and appreciated figure. My dear papa was a very special person who, I think, above all else, would have been amazed by the reaction and the touching things that had been said about him. Ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν συνεχώς στο πλευρό της βασίλισσας Ελισάβετ σε όλες τις κρίσεις που αντιμετώπισε το Μπάκινγκαμ, ενώ απέδιδε μεγάλη σημασία στην ενότητα της βασιλικής οικογένειας. Όμως ήταν κοινό μυστικό ότι η σχέση του με τον πρωτότοκο γιο του, τον Κάρολο, δεν ήταν ποτέ εύκολη. Τα όρια της μάλιστα δοκιμάστηκαν με πέτρα του σκανδάλου την σημερινή δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα. Ο πρίγκιπας Φίλιππος δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα τρυφερός με την Ελισάβετ, ωστόσο πάντα βρίσκε τρόπο να τη στηρίζει. He is someone who doesn't take easily to compliments, but he has quite simply been my strength and stay all these years. And I and his whole family owe him a debt greater than he would ever claim. Αυτή την αφοσίωση δίδασκε και σε όλα τα μέλη της οικογένειάς τους. Μαζί με τη Βασίλισσα πέρασαν τα σκάνδαλα που έπληξαν τη μοναρχία, όπως το διαζύγιο του Καρόλου και της Νταϊάννα. Ήταν όμως πάντα γαστές οι σχέσεις πατέρα και πρωτότοκου. Σύμφωνα με βασιλικές πηγές, ο πρίγκιπας Φίλιππος θεωρούσε τον Κάρολο αδύναμο και δυσκολευόταν να κατανοήσει τα γούστα και τα ενδιαφέροντά του. Τον είχε κατηγορήσει και για έλλειψη ευθύνης απέναντι στο θρόνο. Ο Φίλιππος ήταν ανέκαθεν πιο δυναμικός από τον Κάρολο και μονίμως η βασίλισσα Ελισάβετ προσπαθούσε να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ τους. Well, you know, he didn't suffer fools gladly. And so you had to. So if you said anything, you know, that was in any way ambiguous, he'd say, well, make up your mind. Στις αρχές του 1981, ο Φίλιππος είχε γράψει μια επιστολή στον πρωτότοκο γιο του, συμβουλεύοντάς τον είτε να προχωρήσει σε γάμο με την Νταϊάννα Σπένσερ, είτε να διακόψει τη σχέση που είχε μαζί της. Ο Κάρολος τελικά αποφάσισε να νυμφευθεί την Νταϊάννα. Τα σύννεφα όμως του γάμου τους δεν άργησαν να έρθουν. Όλα έδειχναν ότι το πριγκιπικό ζευγάρι οδηγείται σε διαζύγιο. Σύμφωνα με βασιλικούς αναλυτές πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μπάκινγχαμ, ο Φίλιππος διαπληκτίστηκε με το γιο του, καθώς δεν μπορούσε να κρύψει το πάθος του για την Καμίλα, την οποία ο πρίγκιπας Φίλιππος αντιπαθούσε. Το 1992 ο γάμος του πρίγκιπα και της πρίγκιψας της Ουαλίας έφτασε στο τέλος του. Όποια και αν ήταν η πραγματική αλήθεια για τις σχέσεις πατέρα και γιου, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος μέχρι και τα τελευταία λεπτά της ζωής του σκεφτόταν το χρέος του στη βασιλική οικογένεια.
Όπως υποστήριξε ο πρώην εκπρόσωπος της Βασίλισσας, Ντίκη Άρμπιτερ, ζήτησε την παρουσία του γιού του στο νοσοκομείο του Λονδίνου το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς ανησυχούσε για το μέλλον της βασιλικής οικογένειας, αλλά και για να θυμίσει στο γιο του ότι μια μέρα θα είναι ο επικεφαλής της βασιλικής οικογένειας. Επιστροφή στην Ελλάδα, την τελευταία του πνοή, κυρίες και κύριοι, άφησε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου εφοπλιστής Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος είχε δωρήσει όλη του την περιουσία στις ένοπλες δυνάμεις. Για τη σημαντική προσφορά του και ιδιαιτέρως για τη συμβολή του στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, είχε τιμηθεί με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Τιμής από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Γεννήθηκε στην Πάτρα και πλαστογράφησε την ημερομηνία γέννησης, προκειμένου να πολεμήσει σε ηλικία μόλις 15 ετών στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940. Ο Ιάκωβος Τσούνης νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία του θα τελεστεί αύριο στη 1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κημητήριο Παπάγου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσως μετά όλη η αθλητική επικαιρότητα στην εκπομπή Open Sport με τον Μανώλη Σφακάκη. Κυρίες και κύριοι, θυμόμαστε, φοράμε μάσκες, κρατάμε αποστάσεις. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.